Συνάδελφοι, σήμερα νέοι άνθρωποι, φοιτητές, εργάτες, εργάτριες, αυτοαπασχολούμενοι αγρότες, γυρνάμε τις πλάτες σε όλους αυτούς, δηλαδή σε κυβερνήσεις και μεγαλοεργοδοσία, και τους λέμε πως το πράγμα θα πάει αλλιώς. Γιατί εμείς έχουμε τη δύναμη, εμείς έχουμε το δίκιο και πως ό,τι είναι γύρω μας το φτιάχνουμε εμείς και δεν πρόκειται να γίνουμε κομπάρσεις στις ζωές μας. Σήμερα όλη η χώρα βρίσκεται σε απεργιακό κλειό, φωνάζει και διεκδικεί για αυξήσεις, για μέτρα υγείας, δωρεάν και δημόσια υγεία και παιδεία για όλους. Σήμερα ένα χρόνο μετά τη δολοφονία των 57 συνανθρώπων μας, λείπουν στο μέτρημα που κάνουμε τουλάχιστον άλλοι 60 δολοφονημένοι εργάτες εν ώρα εργασίας, και σαν να μην φτάνει αυτό, στέλνουν τη φρεγάτα Ίδρα να σκορπίσει το θάνατο στη Μέση Ανατολή και να μετατρέψει τον ελληνικό λαό σε θήτη αλλά και σε στόχο. Η εργατική τάξη και ο λαός δεν ντρεπόμαστε ούτε να κλάψουμε για τους νεκρούς μας, και δεν θα φοβηθούμε να πιαστούμε όλοι χέρι-χέρι, να σηκώσουμε ο ένας τον άλλον, να γίνουμε τα παιδιά, οι σύντροφοι, οι γονείς και οι οικογένειες των συνανθρώπων μας που δεν είναι μαζί μας πια. Οι εργάτες και ο λαός, όπως περήφανα παλεύει κάθε μέρα να τα βγάλει πέρα, περήφανα ξέρουμε να θρηνούμε τους δικούς μας ανθρώπους. Γι' αυτό το λόγο δώσαμε έναν λόγο πριν ένα χρόνο, ότι το έγκλημα αυτό δεν θα το αφήσουμε εμείς να ξεχαστεί. Γιατί τους σκότωσαν αυτοί που κοστολογούν τις ανθρώπινες ζωές με μερικά εκατομμύρια ευρώ. Τους σκότωσαν αυτοί που βγαίνουν και κλαίνε στις κάμερες για τα θύματα, αλλά δεν έχουν κάνει τίποτα για να ικανοποιήσουν τα αυτονόητα αιτήματα των εργαζομένων και των σωματείων. Τους σκότωσαν αυτοί που βάζουν τις σημαίες μεσίστιες όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά μας έχουν φάει τα σηκώτια τόσες δεκαετίες να γίνουν ιδιωτικοποιήσεις, να εφαρμοστεί η κοινή αγροτική πολιτική όπως προστάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το εκτελεί η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, καθώς και άλλοι παρατρεχάμενοι που απαξίωσαν βασικές υποδομές της χώρας για να τα πουλήσουν σε ντόπιους και ξένους τσιφλικάδες. Τους σκότωσαν αυτοί που θέλουν να συσκοτήσουν και να κρύψουν τις αιτίες. Γι' αυτό και βιάστηκαν να κλείσουν την εξεταστική. Γιατί βγήκαν συγκεκριμένα στοιχεία, όπως ότι δεν λειτουργήσε κανένα σύστημα ασφάλειας όταν έγινε το δυστύχημα. Γιατί επιβεβαίωσε την έλλειψη προσωπικού σχεδόν στο 1/3 του οργανογράμματος, που σημαίνει ελλιπής εκπαίδευση, λειψή εμπειρία, εντατικοποίηση της δουλειάς, που όλα αυτά διαμορφώνουν μια εκρηκτική κατάσταση που οδηγεί σε τραγικά δυστυχήματα. Στην εξεταστική δεν άφησαν να αναδειχθούν οι παράγοντες που οδήγησαν στην έκρηξη, καθώς η κυβερνητική πλειοψηφία αρνήθηκε να καταθέσουν εμπειρογνώμονες των οικογενειών αλλά και των δικαστικών αρχών, γιατί δεν ήθελε να αποκαλυφθεί τι μετέφερε το εμπορικό βαγόνι. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η έκρηξη δεν δικαιολογείται, ενώ προκαλούνται σοβαρά ερωτήματα από το γεγονός ότι το υλικό των καμερών στους σταθμούς σβήστηκε, ενώ ο χώρος μπαζώθηκε πολύ γρήγορα. Με αυτό στο μυαλό, οι συγγενείς και ο λαός επιβεβαιωνόμαστε και έχουμε δίκιο όταν μιλάμε για συγκάλυψη. Ντράπηκε και η ντροπή με τα χάλια τους. Δήθεν σωτήρες, κυβερνήσεις και επενδυτές που παίρνουν τα σπίτια του λαού, που σκορπάνε το θάνατο να μετράνε τα κέρδη τους. Υπάρχουν πολιτικές και ποινικές ευθύνες υπουργών από όλες τις κυβερνήσεις, γιατί υπάρχει μία αλληλουχία. Δεν έχουν τσίπα και όλοι έχουν λερωμένη τη φωλιά τους, και για τον λόγο αυτό δεν καταργούν τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί τους σκότωσαν αυτοί που μας φέρουν πολέμους, φτώχεια και κατατρεγμό. Τους σκότωσαν αυτοί, συνάδελφοι, που μας καίνε τα καλοκαίρια και μας πνίγουν το χειμώνα. Αυτοί που ποινικοποιούν τους αγώνες
και μας ζητάνε να βάλουμε πλάτη σε φάση ανάπτυξης και φάση κρίσης για να κονομάνε πάνω στο δικό μας ιδρώτα. Να πάνε στον Αγύριστο όλοι μαζί παρέα. Και όχι να πάνε να τους στείλει ο λαός. Αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε. Μαζί και τις επενδύσεις τους, γιατί μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας πως δήθεν θα μας πετάξουν ένα ξεροκόμματο ψωμί που κάθε μέρα το πληρώνουμε με τις ζωές μας. Με την αβεβαιότητα και με το να τελειώνει ο μισθός στα μισά του μήνα. Αυτή τη σαπίλα που μας παρουσιάζουν σαν κανοτινικότητα να την κρατήσουν για την πάρτη τους. Εμείς δεν θα κάνουμε σκόντο στα όνειρά μας. Δεν θα δώσουμε συγχωροχάρτη σε επίδοξους ξωτήρες. Από σήμερα απαντάμε με τη δύναμη της οργάνωσης και της αλληλεγγύης. Έχουμε ευθύνη να μην τους αφήνουμε να ξεπλένουν τις ευθύνες τους με το αίμα του λαού. Η σημερινή πετυχημένη απεργία κόντρα στον υπονομευτικό ρόλο της ξεπουλημένης πλειοψηφίας της ΓΕΣΕΕ αποτελεί τη μήτρα που θα γεννήσει νέους αγώνες που θα έχουν στο επίκεντρο τις δικές μας ανάγκες και όχι τα κέρδη μιας κούφτας από παράσιτα. Όλοι και όλες, εργάτες, αυτοαπασχολούμενοι, φοιτητές, μαθητές, φτωχοί αγρότες και συνταξιούχοι, έχουμε τη δύναμη και φαίνεται σήμερα σε συνέχεια των μεγάλων κινητοποιήσεων των προηγούμενων ημερών και εβδομάδων. Όλοι εμείς που θυγόμαστε από την πολιτική που εντείνει την εκμετάλλευση των πολλών, που βάζει την ανθρώπινη ζωή στο ζύγι του κόστους ωφέλους, πρέπει με τον οργανωμένο μαζικό αγώνα μας, με τη στάση μας σε όλες τις μάχες που τελικά αποτυπώνει το σύνθημά μας, οι ζωές μας ή τα κέρδη τους, να μην τους αφήσουμε σε χλωρό χλαρί. Το δρόμο, συνάδελφοι, μας το δείχνουν. Ο αγώνας που κάνει το κλαδικό σωματείο μετάλλου, που μέσα από οργανωμένες μορφές, απεργίες, γενικές συνελεύσεις των εργαζομένων, έχει υπογράψει ήδη επιχειρησιακές συμβάσεις σε 3 εργοστάσια και συνεχίζει για να γίνει υποχρεωτική η κλαδική σύμβαση. Το δρόμο μας το δείχνουν οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες στην τελεπερφόρμανς που με τη στήριξη του Εργατικού Κέντρου Πειραιά και του Κλαδικού Σωματείου ΣΕΤΥΠ φτιάξανε το δικό τους επιχειρησιακό σωματείο με εργαζόμενους από κάθε γωνιά του πλανήτη, γιατί δεν συμφιβάζονται με ένα κομμάτι πίτσας που τους δίνει εργοδοσία λες και είναι επέτες και ζητιάνοι. Κόντρα σε αυτή την οργάνωση η εργοδοσία παίρνει μέτρα και οργιάζει. Μαζί με την κυβέρνηση, σέρνοντας τα δικαστήρια, τον συνάδελφο Συρίγο, που κάθε μέρα οργώνει όλη την Αττική για να μην πέσει στα χέρια των αρπακτικών τα σπέδια του λαού. Τον πρόεδρο του σωματείου Πεϊφασίν, που παλεύει για συλλογική σύμβαση εργασίας. Τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου και το σωματείο λιμενεργατών της Κόσκο. Στέλνει στα δικαστήρια τις απεργίες των εργαζομένων για έναν απεργιακό αγώνα για μέτρα υγείας και ασφάλειας λίγο μετά το θάνατο του συναδέλφου μας, του Δημήτρη του Δαγκλή. Μας στέλνει στα δικαστήρια τον ίδιο τον νεκρό συναδελφό μας, τον αγώνα μας για να έχουμε βαρέα ένσημα. Και τους λέμε το εξής, ότι αυτός ο εμβληματικός αγώνας δεν μπορεί να καταδικαστεί όσο και να το συκοφαντήσουν. Αυτός ο αγώνας με τα αποτελέσματά του είναι στις καρδιές της εργατικής τάξης της Ελλάδας αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η τεράστια αλληλεγγύη που εκφράστηκε δεν είναι για τα μούτρα αυτών που τον πολέμησαν λησαλέα και ακόμα τον πολεμούν. Για μας δεν υπάρχει κανένα δίλημα. Ή εμείς ή αυτοί. Έχουμε αποκτήσει όλοι μας μεγάλη πείρα και τώρα που δεν έχουν κάποιο αφήγημα με δράκο επιστρατεύουνε την απογοήτευση. Εμείς λοιπόν έχουμε εμπιστοσύνη στους συναδέλφους μας, ο ένας τον άλλον, γιατί ξέρουμε πραγματικά πως μόνο ο λαός σώζει το λαό. Έτσι θα βαδίσουμε, δεν θα περιμένουμε, καλή δύναμη, καλοί αγώνες και θα νικήσουμε.